ο πρόεδρος Πάρτης έχει αποκομιδεί την εβδομάδα τις 3 μέρες με 4 απολυματοφόρα, τις 2 μέρες με 3 απολυματοφόρα. Σωστό. Αυτό εμείς όταν το συγκεντρώσω, όταν θέλαμε να βάλουμε συγκεντρώνοντας, ξέρουμε ότι η Πελάνα έχει 4 ημέρες την εβδομάδα αποκομιδή. Ξέρουμε ότι η Νούντα έχει 3. Ξέρουμε ότι η Φάρδα έχει το αντίστοιχο. Αυτά εδώ όλα, βγάζοντας τα σε ημερήσια πλέον τον ΑΣ, βγαίνουν 60 τόνους την ημέρα. Επί 5 μέρες την εβδομάδα. Είναι 300 τόνοι. Αυτό είναι. Έτσι, να πούμε κάτι. Είναι 300 τόνοι που εμείς το διαιρούμε δια 5 για την ημέρα και βγαίνει 60 τόνοι. Έχει σημασία που σας το λέω αυτό, γιατί κάποιοι υπολογίζουν όχι, λέει, έχω διαιρέσει με 7. Άρα πάμε 6-7-42. Όχι, δεν με καταλάβατε. Υπολογιστικό είναι το θέμα. Είναι 300 τόνοι τη βδομάδα ή 420 τη βδομάδα. Είπατε ότι είναι 300. Ναι, τελείωσε. Άρα μιλάμε για 16.000 τόνους. 3, 5, 15 και κάτι ψηλά βγαίνουν περίπου 16.000 τόνους. 30 το χρόνο, ναι, για το χρόνο μιλάω. Κατά μέσον όρο, βέβαια, το καλοκαίρι αλλιώτικα, το χειμώνα αλλιώτικα. Αυτή 17.000 τόνοι, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία, δεν είναι 20.000 τόνους. Περισσότεροι υπολογισμοί, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, είναι με 20.000 τόνους. Αν δείτε του Κυρκίτσου τη μελέτη, μιλάει για 22 και 24.000 τόνους. Έχει σημασία αυτό. Άλλο 23-24.000 τόνους και άλλο 16.000 τόνους. Γι' αυτό μίλησα έτσι. Αν είδα, θα σας έλεγα 64. Όχι, μιλάω και για τώρα. Και πάλι είναι λάθος. Αλλά τα ξέρετε κι εσείς, γιατί και αυτός ο άνθρωπος και όλοι αυτοί οι μελετητές προσπαθούν με κάποια στοιχεία να βγάλουν μια μελέτη. Δεν είναι άδικο, με την έννοια ότι δεν μπορώ όμως εγώ και θα το κάνω με το επάνω όμως όριο. Δεν θα γυρίσει, να ξέρετε, σας το λέω προσωπικά, γιατί μιλάω σαν Σταύρος Αργυρόπουλος και σαν εκπρόσωπος, να με πει ότι έκλεψα ή έκανα λάθος 1 ευρώ. Προτιμώ να έχω 1 ευρώ παραπάνω και να πω, παιδιά, μας έμεινε 31/12 300 ευρώ, παράδειγμα σας λέω, παρά να μου πει κάποιος ότι ήμουν 1 ευρώ λιγότερο. Και θα πρέπει να το βάλω από τσέπη. Ωραία, για να μιλήσουμε για το θεσμικό πλαίσιο τώρα. Τώρα να πω κάτι για το κομμάτι το που είπατε για το θέμα της αποκομιδής. Για να βοηθήσω, γιατί πραγματικά ακούγεται σαν γρίφος, γιατί δήμαρχε, και ευχαριστώ για την πρόταση. Βεβαίως. Όταν εσείς είστε υποχρεωμένος να έχετε έναν οδηγό με 2, πώς τα λένε, που κρέμονται πίσω, γνωρίζετε ότι είναι λίγο παράδοξο. Αυτό έχει συμβεί μόνο στο ελληνικό κράτος. Στις εταιρείες. Όχι, μα έτσι είναι. Ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ έχουμε φτάσει σε απορριμματοφόρα που μπορεί ο οδηγός με joystick να πιάνει τον κάδο και να τον αδειάζει. Δηλαδή δεν είναι καν ούτε βρέχεται, ούτε κρέμεται ο άνθρωπος σαν σταφύλι πίσω να σκοτωθεί, ούτε τίποτα. Εγώ θα προτιμούσα τον κάδο που θα τον έπιαρε και θα τον αναποδογύριζε. Το θεωρώ και σας το λέω με ετοιμότητα. Αυτό και μόνο δεν είπα να παρανομήσω, δεν έχω καμία πρόταση να παρανομήσω. Χρειάζεται να βάλω και 3 εργάτες. Αλλά ξέρω και καταλαβαίνετε ότι αν είναι να παρανομεί, να πάω να το σταματήσουμε τότε. Να το κάνουμε τότε. Γιατί να μην το κάνουμε. Να πάρει άλλον έναν άνθρωπο. Δεν κατάλαβα γιατί να κρέμεται ένας άνθρωπος δηλαδή και να σκοτωθεί και να μην τον πάρει χαμπάρι και κανένας. Καταλαβαίνετε και σέβομαι κάποια πράγματα, αλλά σας λέω ότι η πραγματικότητα είναι και στατιστικά ότι μπορεί να γίνει και μόνο τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Όταν θα τον στείλω στην Πελάνα που είπατε ή στο Καστόρι ή μακριά, νομίζω ότι αξίζει να πάρει. Δεν με καταλάβατε. Εννοώ ότι μου λέτε πώς μπορεί να μειώσει κόστη. Όχι, να μειώσω το κόστος αποκομιδής. Πώς γίνεται εγώ να το κάνω με λιγότερα χρήματα. Εσείς είπατε το εξής, ότι αν μας δώσετε το στόλο σας. Όχι. Μιλάμε στο στόλο. Εγώ σας είπα ότι αν χρειαστεί να μου δώσετε το στόλο σας, γιατί μου είχατε. Μου είπαν έτσι ότι αν σας δώσουμε το στόλο θα είναι μηδενικό το κόστος. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση με το στόλο. Α, εντάξει, γιατί μου το είπαν. Αυτό λέω. Όχι. Καμία σχέση. Εγώ σας είπα και την άλλη φορά ότι εμείς δεχόμαστε σαν κοινωνία, γιατί μιλάμε για κοινωνία, δεν μιλάμε τώρα για μη με βλέπετε, συγγνώμη, σαν ιδιώτη. Δεχόμαστε ο Δήμος, μακάρι να έχει. Δείτε με ότι εκπροσωπώ μια κοινωνία πολιτών. Δεχόμαστε ότι μπορεί ο Δήμος για πολλούς λόγους να συμμετέχει και με 0,1%. Γιατί? Και με 1%. Και 2% και 10%. Και θα το πω και δημόσια γιατί. Όταν κάποιοι πολίτες, και δώστε λίγο σημασία, δεν θέλει να μπει στην κοινωνική αυτή εταιρεία για κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Θα πει ο πολίτης αυτός, εμένα ποιος με εκπροσωπεί σε αυτή την εταιρεία του. Θα πω, ξέρετε, τι να κάνω, έτσι είναι. Εκεί εμφανίζεται η κοινωνική μορφή τέτοιων δράσεων που λέει σε εκπροσωπεί με 10% ο Δήμος. Εγώ δεν συμμετέχω, σου λέει, αλλά με εκπροσωπεί ο Δήμος. Άρα εγώ, σαν διαχειριστής ή εσείς, οποιοδήποτε, οφείλει στο 31/12 να μοιράσει το 10% όλου αυτού του όφελους
μέσω της κοινωνίας του Δήμου, για να νιώσει ο πολίτης αυτός που δεν συμμετέχει με τη μετοχή των 15 ευρώ, παράδειγμα, ότι και μέσω του Δήμου του πήρε το αντίστοιχο ποσό που, το αντιστοιχεί που ο Δήμος συμμετείχε. Άρα δεν είμαστε αντίθετοι. Είμαστε ότι μακάρι να γινόταν, βρείτε ένα σχήμα από 0,1 έως. Για να μιλήσουμε λίγο για θεσμικά, γιατί έχει σημασία γι' αυτό. Το ξέρω. Για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Πρώτον, απαγορεύεται να συμμετέχουμε σε ανώνυμες εταιρείες. Μόνο με τη διαδικασία SDIT μπορούμε να πάρουμε. Ακριβώς. Οπότε για θα πρέπει να πούμε 0, στη... τόσο να πούμε μέτοχοι στην εταιρεία, ξεχνιέται. Κύριε Δήμαρχε, μπορούμε να πούμε στη διαδικασία του SDIT. Μισό λεπτό. Θα συνεχίσω. Η οποία. Μην έχετε την ψευδέστηση ότι είναι έτσι, απλά αποφάσισαμε SDIT και τελειώσαμε. Θα περάσει από κύματα, φουρτούνες κλπ. Με το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει. Δεν είναι αποφασίσαμε εμείς και τελειώσαμε. Είναι απλά τα πράγματα. Δεύτερον αυτό. Τρίτον, εάν πάμε εμείς με ανάθεση δεν μπορούμε να πάμε, το έχουμε πει. Εάν πάμε θα πάμε σε διαγωνισμό. Και από το διαγωνισμό, αν καταλήξουμε εκεί, μακάρι είσαστε εσείς. Αλλά μπορεί να είσαστε, μπορεί και να μην είσαστε. Πάμε με διαγωνισμό. Μισό λεπτό, θα τα πω όλα. Να ολοκληρώσω. Δεν μπορούμε εμείς τώρα για το τρίμηνο. Και πάλι, μόνο αν επικαλεστούμε έκτακτη ανάγκη και τα λοιπά, μπορούμε να πάμε απευθείας για τρίμηνο. Διαφορετικά και για το τρίμηνο πρέπει να πάμε διαγωνισμό. Διότι για το άλλο επικαλούμεθα κάποια πιλωτική διαδικασία. Έτσι. Δεν είναι έτσι απλά. Δυστυχώς το επικαλέσεις ότι είμαστε στην Ελλάδα με τα αρνητικά και τα θετικά. Το θεσμικό πλαίσιο είναι γνωστό όχι μόνο στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά σε πολλά θέματα είναι δυσλειτουργικό. Και δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Άρα λοιπόν αυτό που δεν ξέρω αν είπατε να αποφασίσουμε απόψε και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι από τη συζήτηση που έγινε, δεν την παρακολουθήσω όλοι, προσπάθησα να, αλλά από ό,τι είδα, να πάρουμε μια απόφαση. Αυτό θα έχει περαιτέρω διερεύνηση. Μου έχουν πει και συνάδελφοι εδώ, να γίνει μια συνάντηση περαιτέρω, να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όμως να έχετε υπόψη σας αυτά που είπε και ο πρόεδρος και υπόθηκαν, κάτω από ποιο θεσμικό πλαίσιο θα κινηθούμε. Είναι ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο που μπορούμε να γίνουμε. Τώρα, για το φύλλο από τις κρογιές. Εμείς δεν πάμε σε κανένα άλλο δημοτικό συμβούλιο για τις πολίτες να επιβάλλουμε τι απόφαση θα πάρει. Το αποφασίστε απόψε γιατί θα γίνει ό,τι γίνει. Εντάξει, το ξέρω ότι σας καίει, αλλά δεν θα αποφασίσουμε. Και το αν θα έρθει στις κρογιές δεν είναι θέμα του Δήμου Σπαρτιατών. Είναι απλά τα πράγματα. Τα έχετε μπερδέψει και τα έχετε παραξηγήσει. Δεν έχει καμιά δουλειά ο Δήμος Σπαρτιατών αν θα γίνει τις κροκιές. Ο Δήμος Σπαρτιατών πήρε. Δεν παρακολουθείτε. Ναι, ο Δήμος Σπαρτιατών. Να εκτεθεί. Γιατί όταν μιλάμε τέτοια σοβαρά πράγματα πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε. Για πείτε τι λέει η συνεδρία. Αφού λέτε ότι ο Δήμος πήρε τέτοια απόφαση. Όχι, από πάνω λέει, τι λέει τώρα, ποιος φορέας είναι. Ο σύνδεσμος είναι. Ποιος. Έτσι λέει. Α, εντάξει. Για διαβάστε το να δούμε. Προχωρήστε κύριε Δήμαρχε. Και αν βρείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει πάρει τέτοια απόφαση. Εντάξει κύριε Δήμαρχε, προχωρήστε για να μην υπάρχει κενό στη κουβέντα. Διαβάστε να δείτε και θα δούμε ποιος θα είναι. Εσάς παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ. Ναι, διαβάστε το έγγραφο. Αυτό είναι μια αυθαίρετη κρίση δική σας. Με ό,τι θέλω. Για να δούμε τώρα, επειδή λέτε λοιπόν θα σας βγάλουμε εμείς τρελό, για διαβάστε να δούμε. Σήμερα στις 27 Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα 5 και ώρα 14 κλπ. Τι άλλο. Τι λέει, για αυτό διαβάστε. Τι απόφαση πήραμε. Δηλαδή τι. Τι αποφασίζεις. Για πείτε μας ποια είναι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Σελίδα 7. Στη σελίδα 7 αφορά την κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων ΟΕΑ της 3ης περιφέρειας Πελοποννήσου Νομού Λακωνίας. Το έργο εντάσσεται και είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι προτινόμενες εγκαταστάσεις χωροθετούνται στη θέση Αρδέλη Μοναχόλακας σε οικόπεδο η συνολικής έκτασης 288 στρεμμάτων περίπου
και όλα αυτά. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω, γιατί πράγματι όταν διαβάζετε κάτι δεν ξέρετε, δεν προσέχετε τι διαβάζετε. Εμείς είμαστε ο Δήμος, ο μοναδικός που έχει στη Λακωνία διαχειριστική επάρκεια. Αυτό είναι απόφαση του συνδέσμου, αλλά για τυπικούς λόγους του διαχειριστική επάρκεια έπρεπε να το βάλει μέσα του Δήμου. Εντάξει, αυτό είναι, ναι, εντάξει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ λοιπόν να προσέχετε τι διαβάζετε. Ακούστε τι σας είπα. Όχι εσείς να μας φέρετε τα σκουπίδια σας στις κρουκιές που είναι άλλος δημοσίου. Λοιπόν, εντάξει συγγνώμη, κύριε. Όχι, δεν έχετε το λόγο τώρα γιατί εκτρέπεται η συζήτηση. Δεν συζητάμε για τις κρουκιές εδώ πέρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλετε ερώτηση κύριε Κορινή. Με τον τρόπο διαχείρισης του κύριου Αργυρόπουλου ήθελα να ρωτήσω. Ο ΧΑΔΑ θα κλείσει ή πρέπει να μείνει ανοιχτός? Ο ΧΑΔΑ κλείνει. Και τα μπάζα και όλα αυτά θα τα παίρνετε όλα, δεν θα μένει τίποτα? Τα μπάζα, τα στερεά, τούμπουλα, οτιδήποτε, όλα τα μπάζα. Μιλάμε τώρα για μια άλλη διαχείριση. Δεν τα παίρνει. Τα αδρανή, να σας απαντήσω, είμαστε και για αυτά έτοιμα και για τα αδρανή υλικά, αλλά αυτό είναι άλλο ρεύμα που είπε και ο κύριος Πρόεδρος, δηλαδή είναι άλλου τύπου υλικό. Δεν είναι με την έννοια ότι θα περνάει το απορριμματοφόρο κάθε μέρα να μαζεύει μπάζα. Τα μπάζα είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, του ενός οικίματος και του εργολάβου. Και όπως ξέρετε υπάρχει καινούριο θεσμικό πλαίσιο